28 Οκτωβρίου 1940, 62 χρόνια μετά. Οκτώβρης στο έβγα του, μαυροντημένες φιγούρες, δέντρα με ρηγμένα τα φύλλα τους, καλύπτοντας Κυκλάμινα από πρώιμες χεινοποριάτικες βροχές. Και η απάντηση, πέτρινο γεφύρι σμίγοντας βουνά. Ήμασταν εδώ και κρατούσαμε ανάμεινα. Ο Φαντάρος ψηλά στο λόφο τυλιγμένος με τη χλένη του. Ο Κατσιμήτρος μπροστά στο αμπρί αρχηγείο, ατενίζοντας τα σύνορα που τον απείλησαν. Παλιά δασωμένα χορταριασμένα μονοπάτια, από γυναίκες ζαλωμένες πυρομαχικά χαραγμένα. Και η απάντηση, θεόρατες βελανιδιές, και θυμωμένος γαλανομάτης αόος. Εδώ ήμασταν και κρατούσαμε ανάμεινα. Το παράλληλο φθινόπωρο οστά πολεμιστών που τα ξέχωνε το γυνί και η σοδιά προβλεπόταν χορταστική από το βαθύ πράσινο 2 μέτρα μπόι τρικυμισμένο στάρι και από το πρώτο αλεύρι, το πρόσφορο υπεραναπαύσεως των ψυχών. Γιώργου, Μανώλη, Ιάκωβου, Γιάννη, Ιωσήφ, Νίκου, Μικέλε, Μαρτσέλο, Ντομένικο, Τζουζέπε, Τζοβάνι και των συμπολεμιστών αυτών. Μικρό σχόλιο. Η πλήρης απάντηση της μαυροφορεμένης 90ης πια γιαγιάς στην ερώτηση του δημοσιογράφου με την Ντούκα «Τι νιώθετε κάθε χρόνο τέτοια μέρα» έχει ως εξής. «Ήμασταν εδώ και κρατούσαμε ανάμεινα. Φτιάχναμε πίτες, ζαλωνόμασταν τα εφόδια. Τι να νιώθω. Να μην έρχεται ποτέ αυτή η μέρα. Αυτό νιώθω».